Λοιπόν, καλησπέρα. Μισό σπάρτα του. Για την κατηγορία, rebound. Πρώτο καλάθι για τους 2-3-65. 2-0 από το νούμερο 12, τον Διάρ. Δώσει την μπάλα. Κάτω από τα λάγια μου, πίσω με το δεξί. 4-0. Το Γιάννη το σκορέ. Θυμάνε πάρα πολύ και να δει πράσινη. Θέλουν να επιβάλλουν τον ρυθμό τους και να δείξουν από νωρίς ποιος είναι το αφεντικό. Πρώτη επίθεση για τους Νέβερ Κούπερ. Το πρώτο καλάθι θα έρθει. 4-2. Οι δύο ομάδες που κοινάνε πάρα πολύ καλά στην αναμέτρηση. Ζεστή. Τριών πόντων. Αστοχό. Παρίζει με την υπόθεση, αμερικό rebound και δίνουμε συνέχεια στο παιχνίδι. Μαγκρίδης. Κωστόπουλος. Αργύρης. Κωστόπουλος. Γιατρής. Μέσα στο αστό. Μάλιστα. Μακάρι τα όσα βλέπουμε να είναι και ο προάγγελος για αυτά που θα ακολουθήσουν. Εξαιρετικό μπάσκετ σε αυτές τις πρώτες στιγμές της αναμέτρησης. Εξαιρετικό rebound. Σε για τρεις. Άστοχο, νέο επιθετικό. Και να δώσει προβάδισμα 2 από την συνομάδα του. Την μπάλα έξω τη γραμμή ήταν 6.75. Σουτ για 3. Σίδερο. Κράσιν τα βλέξιν. Σολνάτο. Και τον αντιπάλο του. Θέλησε να δώσει μια εντυπωσιακή πασά η οποία δεν πέρασε ποτέ. Καταρχή για τους Νέβερ Κούπερ. Κωστόπουλος. Δημητρόπουλος. Καταρχή Σάισα. Από τον Σέντερ τον Μπιαρ. Το 5-7 παραμένει 6-59 για το τέλος της πρώτης τροφής αναμέτρησης. Μέσα και αυτό, μάλιστα, είναι η πρώτη μας γνωριμία με τις δύο ομάδες, οπότε ό,τι βλέπουμε μας προκαλεί και έκπληξη, τώρα τους μαθαίνουμε. Ο Δημητρόπουλος έκανε το 5-10, η απάντηση δεν θα έρθει, αφήνει στο αμυντικό και από εκεί στα σίγουρα χέρια του Κωστόπουλου. Συγκρατής από τις 45, άστοχα την φορά. Πράσινοι θα μαζέψουν το rebound και θα δώσουν τη συνέχεια στο παιχνίδι. Μπάλα χαμηλά. Ακριβής. Σοντάτο, συγγνώμη. Thank you.
Αναστόπουλος. Μακρύδη. Αδεσμένη μπάλα στα χέρια. Κατοχή κατουσία. Το 5-10 παραμένει. 5-41 για το τέλος του 10 λεπτού. Οι Μπίαλ πήγαν φουριόζοι στο παιχνίδι. Θέλησαν να μπουν ώστε να δείξουν ποιο θα είναι το αφεντικό. Η αντίδραση των Νέβερκούπεν ήταν άμεση. Έχουν τα ενία στο σκορ αυτή τη στιγμή. 5-10 το πρώτο dub score της αναμέτρησης. Σούρια 3. Άστοχο. Και επιθετικό rebound. Νέο τρίποντο. Ούτε τώρα. Rebound από ποιον. Νέβερκούπεν. Νομίζω θα προσπαθήσουν να ανεβάσουν την ένταση στην επίθεσή τους. Η μπάλα χαμηλά στο μικρό πλήρω. Θα σηκώσουν τα καλά του από εκεί για την Μπίαρ. Σπύρου. Ροντογιάννης. Θα γίνει το λάθος. Μέχρι μέσα. Πέντε δώδεκα. Εντυπωσιακό καλάθι από το νούμερο 23 τον Νέβερκούπεν. Το δεύτερο του προσωπικό καλάθι φτάνει στις 4 ο Χρονόπουλος και δίνει προβάδισμα 7 πόντων στην ομάδα του. Την μπάλα θα γυρίσει. Για 3. Ούτε τώρα έχουν κολλήσει στους 5 πόντους η BR. Μακρύδης. Σου 2 πόντων. Μέσα και αυτό. 5-15 διαφορά στους 10. Διακυρές Κωστόπουλου. Πάμε στο πρώτο time out. Λοιπόν, τέλος time out. Το καλάθι δεν θα έρθει, τσιριμπάζει στο rebound. Ο Ψηλός θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι επιτέλους. 7-15. Με τα τεράστια του χέρια κυριαρχεί στα δύο καλάθια. Πάρει ήδη αρκετά rebound. Καλή ώρα από τώρα. Βρίσκουνε σε αμυντική ανισορροπία τώρα τους Νέβερκούπεν. Θα πετύχουν το καλάθι και θα μειώσουν ακόμα περισσότερο τη διαφορά. Μια καλή άμυνα. Χρονόπουλος ο Ριμπάου. Αργυρίσει. Μέσα και αυτό, πυροβολούν από τον Αγγλίου. Ο Αργύρης θα δώσει προβάδισμα 9 πόντων στην ομάδα του. Δεύτερο double score στο παιχνίδι. Ροντογιάννης, θα στοχίσει. Μακρύδης. Τίποτα λέει ο ρεφ. Αργύρης είναι μόνος ή θα το πάρει. Όχι. Θέλουν να χτυπήσουν πάλι με τον ίδιο τρόπο και θα τα καταφέρουν. Σύμπτωση επαναλαμβανόμενη πάλι να είναι σύμπτωση. Μαλαγή. Ο Πετρόπουλος, ξέρω αν πάτησε λίγο άσχημα εκεί. Αυτό δείχνει τώρα. Ο
κίνηση. Λοιπόν, Κουραλάκης θα έρθει. Μακρύζει. Η άμυνα θα βγει. Καθαρίζει την υπόθεση ριμπάου. Το έχουμε μπει στο τελευταίο λεπτό. Μαγγέλης. Θα πάρει το σκριν. Θα γίνει το λάθος. Άρα και πάλι στα χέρια του Μπερκό. Στην δεύτερη κουτέ. Δεν θα έρθει. Τριών πόντων μέσα. Το θέλανε αυτό το τρίποντο. Διαχειρίζει ο Σπύρου. 14-21. Η διαφορά στους 7. Κορνοκουλός. Τσιμερό. Πίσω κι αυτό 14-21. Το πρώτο δεκαλέπτη θα επανέλθουμε σε πολύ λίγο με την έναρξη Δευτέρου. Όλα έτοιμα. Όχι, δεν είναι όλα έτοιμα. Λοιπόν, το δεύτερο δεκάλεπτο μόλις ξεκίνησε. Καλά, δεν θα έρθει. Έρθει τώρα όμως. Διαχειριός Πετρόπουλου με το που πέρασε στο Μαριέ. Να πάρει σύνδρο εμφάνιση. Να λειτουργεί η μάση. 16-23. Το συνδέει και πάλι με το γαλάτι. Μαγκρίδης. Παρά λίγο το λάθος. Μουστάκας. Γίνει εν τέλει. Πάλι θα περάσει στα χέρια των Μπιάρ. Για να δούμε αν θα καταφέρουν να μειώσουν ακόμα περισσότερο τη διαφορά. Τσιριμπάσης. Εξαιρετική ενέργεια και η προσποίησή του. Αλλά και ο τρόπος που άφησε την μπάλα στο καλάθι. 18-23, διαφορά στους 5. Πετρόπουλος. Μουστάκας. Πάει με την μέσα. Μεταφορά. Πάμε σε ένα time out. Λοιπόν, έχουμε για πάλι παιχνίδι εδώ στο κλειστό γήπεδο Σπαρτακός Μπιάρ με το κούπεν 18-23 κακό σου τριών ποντών. Εύκολη υπόθεση το η κατοχή της μπάλας για τους φιλοξενούμενους. Νέο σου τριών ποντών αυτή τη φορά δεν θα σου δεχτεί το καλάθι. Τσιριμπάσης ελέγχει απόλυτα τα rebound. Του τριών ποντών. Μπάλα στο σίδερο. Πετρόπουλος. Καλά και τώρα έχει. Η μπάλα θα γυρίσει με υπομονή. Weak side. 10 δευτερόλεπτα για την επίθεσή τους. Δείτε ψηλό χαμηλά. Σε νέτερο ψηλό η μπάλα. Για 3. 1. 23. Από τον Μαυρομάτι. Ρίγνουν τη διαφορά στη μία κατοχή. Α,
αργά και σταθερά, δοκανίζουν τη διαφορά και πλέον είναι σε απόσταση αναπνοής για την ισοφάριση ή για το προσπέρασμα αρκεί να πει αυτή η άμυνα. Πετρόπουλος θα γυρίσει. Κατώ τελείωμα. Ωραία κίνηση. Το τελείωμα δεν ήταν ανάλογο. Λοιπόν, 13-13 θα γίνει. Από το νούμερο 14 τον VR παίρνουν το παιχνίδι στην απόλυτη ισορροπία. Επιστρέφουν. Γυρνάνε από το μείον 9. Την μπάλα στα χέρια του Τσιρίμπαση. Τσιρίμπαση, συγγνώμη. Τον Γιώργο. Τσιρίμπαση. Θα πάρει το τρίποντο. Όχι. Μακρύβης. Σε πόδι αντιπάλου θα δώσει και πάλι νέο time out. Λοιπόν, το time out τελείωσε. Έχουμε βολές. Πολύ καλή άμυνα.
δικά τους BR. Λαζάρης. Γι' αυτό όχι. Πάτησε γραμμή. Σε 25. Σωσή, 2 η γηπεδούκη. Καλέτζας. Κονόπουλος για 3, θα σωθήσει. Είμαι σε 25 παραμένει. Σολδάτος, Λάζαρη. Έχουμε βήματα από τον Γιώργιο. Αυτό δεν είναι ωραία. Δημητρόπουλος, πάει μέχρι μέσα, δεν θα τελειώσει τη φάση. Λάζαρης ο αμυντικό. Σολδάτος πρέπει να πέρασει από το μισό. Λάζαρης, Σολδάτος. Κοντογιώργης. Μπάλα στο Μαυρομάτι. Ζητάει ο Πετρόπουλος. Κοντογιώργης, πάει μέχρι μέσα. Δεν θα τελειώσει. Καλέτζας. Κωστόπουλος στον Δημητρόπουλο. Καλέτζας. Στο good side. Αρκήρυξη πάνω από την στα χέρια. Ήρθαμε στους 50 παιδιά τώρα εδώ. Σε τριών πόντων από το Μαυρομάτι. Άστοχο. Οι δύο ομάδες έχουν κολλήσει στο 27-25 τις τελευταίες στιγμές του παιχνιδιού. Ο Πετρόπουλος θα πάρει το φάουλ και θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές που με μπει στο τελευταίο λεπτό, 59-7. Διάστημα του παιχνιδιού, αυτό το οποίο παρακολουθούμε. Τριών πόντων. Το κάτω θα στοχίσει. Το πάντα από ποιο. Μία. Λάζαρης. Συμπέρα Σολδάτος. Ο Λάζαρης θα του κοιτώσει εν τέλει. Κοντογιάννης. Θα στοχίσει. Επιθετικό rebound και επίπτωση 14 δευτερολέπτων. Τα 12 από τα 18 είναι δικά τους. Σολδάτος. Σε Λάζαρη θα σηκωθεί, θα τελειώσει. 29-25, θα γίνει και το λάθος, το λαμβαίνουν ένα σούτ, θα το κάνουν. Νομίζω ότι θα μπορούσε να γίνει υπό καλύτερες προϋποθέσεις. Τέλος ημιχρόνου, BR Leverkusen 29-25. Λοιπόν, Λαζαρής, νέα γραφή, 31-25.
τώρα είναι και οι δύο μέσα. Και ο Λαζάρης και ο Τσιριμπάσης. Ο Νόπουλος. Ας το πω. Μετά δεν μπορώ να γαμώ. Για πάλι μια φορά τελικώς αποδέχεται στην μπάλα στον Δημητρόπουλος. Ο συγγνώμη, ο Ροδογιάννης. 33-25. Λαζάρης, Ροντάντος. Την μπάλα στη γωνία για τρεις. Άστοχος, την μπάλα από ποιον, Αργύρης. Από τον Πύργο, τον VR. Χρονόπουλος. Την μπάλα στο σιδερό. Τρέχουνε σερί, 6-0. Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Μακρύδης. Η μπάλα θα γυρίσει. Ο Βουλός. Άρα το σκρίν. Στάκα. 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 Ο Τσιριμπάσης εκεί. Είπαμε. Δεσπόζει κάτω τα δύο καλάθια με τα τεράστια χέρια του. Σε κράτος για τρεις. Λάζαρης πηδάει σε επιθετικό. 25, κάνουν ό,τι θέλουν σε αυτό το τρίτο δεκάλεπτο σε όλα τα μύθη και πλάτη του παρκέ υπερέχουν. Ελεύθερες βολές.
47-26. Ο πρώτος, πρώτος, ο δεύτερος τώρα σε αυτή την περίοδο. Σκοράραν μετά από 3 λεπτά και 13 δευτερόλεπτα. Σολδάντος. Λάζαρης. Γυρίμπασης. Την μπάλα θα γυρίσει. Θα βγάλουν Σολδάντο μόνο του. Ό,τι θέλουν. Έχουν πλήρω το παιχνίδι. Πραγματοποιούν εξαιρετικό τρίτο δεκάλεπτο και βρίσκονται για πρώτη φορά στην αναμέτρηση στο 13. Μακρύβης, με βηματάκι πίσω για 3, θα στορκίσει. Για το χέρι του. Ο Αργύρης επιμένει, θα πέσει την μπάλα στο καλάθι. 40-29. Διαφορά στους 11. Λάζαρης, Μαυρομάτης, Σολδάτος, για 3 και πάλι αυτή τη φορά θα στοχίσει. Τσιρίμπασης, ακόμα ένα rebound. Μαυρομάτης, Λάζαρη, στη γωνία, 43-29. Νούμερο 12 των γηπεδούχων, ο οποίος από τη στιγμή που πέρασε το παρκέ κάνει ό,τι θέλει. Βλέπουμε την μπάλα. Ο Σπύρο πρωταγωνιστή, θα το μάτι, 1-2. Διαφορά στις 18, 4-21 για το τέλος του τρίτου δεκαλεπτού. Λοιπόν, όλα έτοιμα. Άρα 27-29. Εξαιρετικό τρίτο δεκάλεπτο των BR. Βρέθηκαν πίσω με 14-21. Στο τέλος του πρώτου δεκαλεπτού. Τελευταία φορά που βρέθηκαν πίσω ήταν το 16-23 και από τότε μια σερή 9-0, κάναν το 25-23, σοφάρισαν 25-25 οι φιλοξενούμενοι και από τότε οι Ιδία δεν ξανακοιτάξαν πίσω. Θα μετρήσει και το καλάθι. Thank you.
μέχρι μέσα, παρά λίγο το λάθος. Λέτζας, ο Γιάννης θέλει σε ένα πίνο να γίνει, θα γίνει το λάθος. Και φάουλ από τον Βαλέτζα, τον Πετρόπουλο. Θα πάρει το screen. Ένα βηματάκι πίσω για τρεις. Άστοχος. Αργύρης θα μαζέψει το rebound. Θα το δείξει. Θα πάει μέχρι μέσα. Δεν θα καταφέρει να πει την μπάλα στο καλάθι. Μαυρομάτης. Ποιότητα στον μπάσκετ θα αγγιθούμε αυτές τις τελευταίες στιγμές. Το ένα λάθος διαδέχεται το άλλο, το 50-31 παραμένει 2-47. Λίγο πριν οι δύο ομάδες οδηγηθούν στην τελευταία στροφή της αναμέτρησης. Εξαιρετική ενέργεια, ανέβαινε και το καλάθι εδώ. Έστωχος. 30-34. Θέλησε να παίξει το πικ. Πάμε τώρα σε ποτέ. Αλέγγας, Δημητρόπουλος, μέσα κι αυτό. Ένα μικρό σέλι. 50-36, 1-57 για το τέλος. Μαυρομάτης. Για τρεις. Αστοχό. Αλέτζας. Πετρόπουλος. Έχουν συμπληρώσει τα 5 μαθηγά. Άσορο στην πρώτη. Τελείω 41, αφήστε τα πράγματα, συμβαίνουν στο χρυσό της Παρακού.
10-0, μάλιστα. Βρίσκεται στο μείον 19 και τώρα είναι στο μείον 9, 14 δευτερόλεπτα. Θα γίνει δίπλωμα για 2. Στο τρίποδο του Σολτάτου. Αντιλέψουν την μπάλα. Γύρισε από εκεί και εξαιρετικό τρόπο τον αντίπαλό του. Κατελειώσει τη φάση. 93-46. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο είναι τέτοιος ο ρυθμός του. Μπορεί
δύο οφθαλμοί διαφορά να βρεθεί ξανά στους 15. Αλλά από την άλλη, καλή ώρα. Μπορεί να δούμε να πέφτει ακόμα περισσότερο διαφορά. Μετά από αυτό το εξαιρετικό τρίτο δεκάλεπτο το οποίο πραγματοποίησε, οφείλουμε να δούμε τον Πολύς ένας από τους λόγους που η διαφορά πήγε στους 19. Οφείλεται και σε αυτό. Διαφορά σε 9 πόντους. Πάρα πολύ τη δεδομένη χρονική στιγμή. Το μιλώσιμο πίσω για δύο μέσα. Στα 51. Βλέπουμε σιγά σιγά προς τα τελευταία 5 λεπτά του παιχνιδιού. Σπύρου. Τον αφήνουν ελεύθερο, του δίνουν το τρίπο του ουσιαστικά. Yeah.
διάσημη το αμυντικό rebound. Κράτος είναι μόνος του, περιμένει και τους υπόλοιπους. Τριών πόδων από τη γωνία. Άστοχος, ρίμπαστο επιθετικό. Μπάλα χαμηλά. Καλά από τον Ροντογιάννη. 62-52. Διαφορά στους 10. Υπάρχει μια διαφορά ασφαλείας για τους γηπεδούχους. Σε τριών πόντων, όχι. Δεν τα καταφέρει απολύτως τίποτα σε αυτή την επίθεση. Χρονόπουλος θα περάσει στο παρκέ στη θέση του Μακρυδί για τα τελευταία 4 και 12. Όλο και πιο κοντά στη νίκη για την Εντοχή. Θα πάρει το φάουλ και θα το δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Αργύρης, Ρονόπουλος για τρεις, άστοχος. Μπήκαμε στα τελευταία 180 δευτερόλεπτα από το δύο. Λατζάρης. Βασίλης, άστοχος. Όσο δεν το τελειώνουν και τους έχουν εδώ στο γλυκιού. Με 2.45 σε φωτεινό πίνακα δεν μπορούμε να πούμε τίποτα ακόμα, ούτε να προδικάσουμε κάτι. Είναι σαφέστατο το προβάδισμα, αυτό εννοείται. Για δύο, ούτε τώρα ο Βαλέτζας. Σπύρου για τρεις. Σύντα 5-52 από τον Σπύρου. Ο Αργύρης θα κερδίσει το φάουλ. Αντιθέσει ο Κάπος θα το κάνει. 67-53.
αλλαγές. Ψηλός θα περάσει στον πάγκο για το χειροκρότημα. Ο Τσιέρι Μπασίς την έκανε τη δουλειά του. Αλλά νομίζω ότι αυτός ο οποίος έπαιξε καθοριστικό ρόλο γύρισε το παιχνίδι 100% πέφτης. Ήταν ο Λάζαρης. 67-55. Λάζαρης και τρίποντο. Λίγο ήθελε. Έκανε τώρα ο Σπύρου. Καυτό. Θα πάρει το φυσικό φάουλ. Σολδάτος Κοντογιάννης. Ροντογιάννης, συγγνώμη. Τον μπέρδεψα με το νούμερο 14 με συγχώρεση. 70-55. Και από ό,τι φαίνεται θα είναι και το τελικό σκορ. Η Δία θα πάρει μία πέρα για πέρα δίκαιη νίκη απέναντι στην αξιόμαχη Leverkusen. Επαναλαμβάνω, τελικό σκορ 70-55. Οι πράσινοι θα πάρουν την τέταρτη νίκη στη διοργάνωση. Ευχαριστούμε, καλό βράδυ σε όλους.